Ενώ Ελλάδα και Αίγυπτο συστήνουν ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασία και ο Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκης έστειλε την Κυριακή μήνυμα για τη διαχείριση τη παράνομη μετανάστευση ώστε να μην ανοίξει ένα νέο μεταναστευτικό διάδρομο από τη Λιβύη προ την Κρήτη, ο προβληματισμό στι τοπικέ και τι λιμενικέ αρχέ του νησιού παραμένει. Εν ώψη τη καθόδου του Υπουργού Μετανάστευση και Ασύλου, περιμένουν τον καθορισμό ενό στρατηγικού σχεδίου αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών προ τη Γάβδο και την Νότια Κρήτη. Δεν πρέπει να πάρουν προμήθειε εκεί, δεν πρέπει να υπάρχει μια μέρημνα να το κράτο να έχει ένα σταθμό να, με είδη πρώτη ανάγκη κλπ. Έστω και σε μορφή αποθήκη για να μπορούμε να του καλύψουμε. Πώς θα, οι μόνιμοι κάτοικοι πώ τα καταφέρουν σε αυτή την περίπτωση. Τον περασμένο Σεπτέμβριο, μόλι 30 μετανάστε είχαν φτάσει σε Γάβδο και Κρήτη μέσω του θαλάσσιου διαδρόμου 190 ναυτικών μιλίων που εκείνη από το Τομπρούξ στα ανατολικά τη Λιβύη. Του μήνε που ακολούθησαν, η μεταναστευτική πίεση αυξήθηκε σημαντικά. Το Δεκέμβριο έφτασαν σε Γάβδο και Κρήτη 397 μετανάστες, ενώ τους πρώτους δυόμισι μήνες του 2024 ο αριθμός τους ξεπέρασε τους 1.100. Πηγές της Καθημερινής αποδίδουν το άνοιγμα του νέου μεταναστευτικού διαδρόμου στην αποτελεσματικότερη επιτήρηση των θαλασσίων συνόρων στο Ανατολικό Αιγαίο, χάρη στην καλύτερη συνεργασία του ελληνικού λιμενικού με την τουρκική εκτοφυλακή. Έτσι, οι μετανάστε επιχειρούν να ταξιδέψουν στην Ευρώπη όχι μέσω των γνωστών δρομολογίων από Τουρκία προς Λέσβο, Χίο και Κο, αλλά από Λιβύη προ Γάβδο και Κρήτη. Και είναι πλέον ξεκάθαρο ότι η Νότια Κρήτη και ιδιαίτερα η Γάβδο αποτελεί πλέον τη νέα πύλη εισόδου και οι στόχο των κυκλωμάτων, α πούμε, διακινούν μέσω το δικό μα παραλίων. Μια άλλη εκδοχή αποδίδει το νέο μεταναστευτικό διάδρομο προ την περιοχή τη Κρήτη και τη Γάβδου στη συμφωνία τη Ιταλική κυβέρνηση με τον Χαφτάρ, που οδήγησε σε καταδίωξη πλωτών με μετανάστε και βία επιστροφή του στις ακτέ τη Λιβύης. Και όπω όλοι βλέπουμε, αυτή η κατάσταση έχει συνεχίζεται, έχει μέλλον. Οπότε θα πρέπει να, γίνει, κά... να να, η κυβέρνηση να έχει ένα σχέδιο συγκεκριμένο. Σε ανακοίνωσή του, στι 13 Μαρτίου, ο Ευρωπαϊκό Οργανισμό Frontex αποτυπώνει μείωση κατά 70% των ροών στην κεντρική Μεσόγειο στον άξονα Λιβύη Ιταλία και ταυτόχρονα αύξηση 117% των ροών στην Ανατολική Μεσόγειο. Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι η αλλαγή ρότα των δουλεμπορικών πλοίων που παραδοσιακά απέπλεαν από τη Λιβύη με πρόορισμο την Ιταλία και πλέον έχουν πρόορισμο τη Γάβδο και την Νότια Κρήτη δεν είναι συγκυριακή.